αρχίζει το μάτς. Ρήμος η πόλη, τρέχατε κι αρχίζει το μάτς. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, άλλη μια εκπομπή αρχίζει το μάτς, ξεκινάει. Είμαι ο Αντώνης Πρωτονοτάριος, βρισκόμαστε στο Nadel FM, στο 107,3. Μπορείτε να μας ακούσετε από τις συχνότητες των FM ή και μέσω του ίντερνετ. Το τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2736-034-004. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Facebook, στο Nadelin Ραδιόφωνο των Κυθύρων και στη σελίδα της εκπομπής αρχίζει το μάτς. Για άλλη μια φορά ο κύριος Κατσικογιάννης και συμπαρουσιαστής μου λείπει. Ο Στέργιος ο Βογιατζής που ήταν να είναι μαζί μας σήμερα έχει καθυστερήσει λίγο, θα είναι σε λίγο μαζί μας για να σχολιάσουμε και το παιχνίδι της αγωνιστικής που έγινε. Ένα παιχνίδι έγινε αυτήν την εβδομάδα. Να πούμε τα χρόνια μας πολλά στους Βαγγέλιδες και στις Βαγγελίτσες. Διπλή εορτή σήμερα, 25 Μαρτίου. Και να πάμε μετά και να ακούσουμε το πρώτο μας τραγουδάκι μέχρι να έρθει και ο Στεριός. Να καλωσορίσουμε στο στούντιο και το Στέργιο το Βογιατζή. Καλώς ήρθες, Στέργιο. Γεια σου Αντώνη, γεια σου Τάκη. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα ή έχουν κάποιο στην οικογένεια. Άργησα λίγο, δεν έχω φύγει, όπως έχει βγει η φήμη. Έτυχε απλά η μετακόμιση στο νοσοκομείο να συμπέσει με μια άδεια που είχα προγραμματισμένη εδώ και ένα μήνα. Εγώ είμαι στο πόστο μου, οπότε επειδή έχουν κυκλοφορήσει διάφορα Αντώνη με αφορμή το ατυχές περιστατικό με τον ορθοπαιδικό, εγώ είμαι κανονικά στη θέση μου, οπότε τελειώνει αυτό το θέμα, το οποίο είναι άσχετο με την εκπομπή. Η αλλά αλήθεια είναι ότι πω. Την προηγούμενη εβδομάδα μας έλειψες από την εκπομπή, γιατί ο Γιάννης μας έλεγε τα αποτελέσματα και τους αγώνες πώς είχαν συμβεί και τι είχε συμβεί. Μετά μας στέλνανε μηνύματα οι ακροατές ότι δεν είναι έτσι όπως θα λέει ο Γιάννης, είναι λίγο διαφορετικά. Καλά, μπορεί να τον πέρατεψα και εγώ. Και μετά οφείλω να σου πω ότι τα ρίξε πάνω σου, έτσι. Ναι, εντάξει, παίρνω και εμένα ο Στέργιος έτσι μου είπε και τώρα δεν τον βρίσκω να μου πει γιατί έχει πάει να αγοράσει κάτι πλακάκια. Ναι. Έτσι μας έλεγε συνέχεια. Δεν τα έχω κάνει πλακάκια με τον Γιάννη, όντως. Η ουσία ήταν ότι από τα 6 μάτς που γίνανε ήταν το κύπελο. Στο κύπελο, ουσιαστικά αυτοί που αποκλείστηκαν ήταν οι παλέμαχοι. Ναι. Τώρα τα σκορ και αυτά του είπα και εγώ του Γιάννη, δεν είχα κρατήσει ακριβώς σκορ. Αλλά από ό,τι θυμάμαι ήταν το ζουμί ήταν ότι αποκλείστηκαν οι παλέμαχοι. Πέρασαν και Φαπετρίτες, Αετός και... Ποιος άλλος? Και ο Μπυροκυλιακός. Τα αποτελέσματα ήταν όπως το έχω πει. Τώρα τα σκόρ και αυτά δεν είχα κρατήσει. Οπότε αναλαμβάνω και εγώ το μερίδιο της ευθύνης. Και μου λέει ο Γιάννης, μα καλά, δεν τρέπεσαι, μου λέει. Πρέπει να μου λέει σκόρ και λεπτό. Καλά του λέω, άλλο τίποτα δεν είχα. Είχε πετύχει σε μια έκθεση λίγο πριν την εκπομπή. Μου λέει, πες μου λέει τα αποτελέσματα. Τώρα του λέω, τώρα που τα θες, ξέχασε το. Δεν είμαι σε θέση να σου πω ακριβώς και πώς έγιναν τα τέτοια. Δεν πειράζει, βγάλαμε άκρη, τα είπαμε και τότε. Εντάξει. Και ό,τι λάθος είχε γίνει διορθώθηκε, δεν έμεινε έτσι. Οπότε σήμερα, επειδή δεν έχουμε και πολλά θέματα, να πούμε ότι όλοι οι τρεις αγώνες αναβλήθηκαν. Έγινε ένα παιχνίδι που καθορίζει πλέον και το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι έχουμε... τουλάχιστον επίσημα τον πρωταθλητή για φέτος. Αξίζουν συγχαρητήρια στην ομάδα, στους παίκτες, στον προπονητή, στον πρόεδρο. Έτσι. Όντως ο Μπεκατζιακός πλέον είναι πρωταθλητής. Δίκαια μπορώ να πω. Με το 3-0 αυτό που πέτυχε, έχει αποκτήσει μια διαφορά 8 βαθμών τώρα από το δεύτερο, οπότε στην ουσία δεν κινδυνεύει να χάσει τον τίτλο. Ναι, όντως. Εκτός και γυρίσουν όλα ανάποδα, αλλά δεν το νομίζω. Εντάξει, τώρα μπάλα είναι, αλλά δεν νομίζω να έρθουν τα πάνω κάτω. Το είδες εσύ αυτό το παιχνίδι? Το είδα, ναι, αν και ήταν πλήρης η αγωνιστική. Εγώ έλειπα και προσγειώθηκα 4 παρά.
και πήγα κατευθείαν στο γήπεδο για να το δω. Ωραία, όπου ήταν και ο Γιάννης ήταν επόπτης, με διαιτητής ήταν ο Μαγουλάς. Εσύ είδες το παιχνίδι αυτό που μας ενδιαφέρει, γιατί μας έλεγε εδώ πέρα την προηγούμενη εκπομπή ότι μόνο αυτός κάνει το ρεπορτάζ και τρέχει, κάνει ράνι και δουλεύει αυτός για να πληρωνόμαστε εμείς. Εντάξει, του δίνω το μισθό μου, εντάξει, το παραχωρώ, δεν έχω πρόβλημα σε αυτό. Αυτό είναι μεγάλη ευτυχία. Πάμε τέξει στο δεύτερο τραγουδάκι μας. Λοιπόν, να πούμε, Στέργιο, εκτός ότι την εθνική μας εορτή σήμερα και τους Βαγγέλιδες και τις Βαγγελίτσες που γιορτάζουν, mm-hmm. να πούμε και τα χρόνια πολλά μας εδώ στον Τάκη που έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά, πολύ χρονοστάκι, ό,τι επιθυμείς, πάντα επιτυχίες. Και να συνεχίσουμε. Λοιπόν, τα παιχνίδια που ήταν να γίνουν αυτή τη βδομάδα ήταν και το ένα μάλλον που έγινε ήταν ο Τόνος με τον Μπεκατσιάκο, με αποτέλεσμα 0-3, θα μας πεις τις λεπτομέρειες εσύ. Mm-hmm. Ήταν να γίνει Κεφά Πετρίτες Μπυροκυλιακός, το πήρε αναβολή, Αετός Λοκαλίστας αναβολή και Ρεμάλ Ματαντόρα αναβολή. Τα δύο παιχνίδια νομίζω είναι να γίνουν αύριο. Τουλάχιστον ο Αετός Λοκαλίστας σίγουρα το ξέρω, γιατί παίζω στους Λοκαλίστας. Θα γίνει αύριο 3.30 ώρα. Ή όχι. Έχω αποθεραπευτεί πλήρως πια. Ναι. Και έχω ξεκινήσει και προετοιμασία αυτές τις μέρες. Συμπληρώνεται οκτάδα. Θα συμπληρώσουμε οκτάδα, ναι. Χωρίς αλλαγή. Μπορεί να έχουμε και μια-δυο αλλαγές. Α, ωραία. Θα επιστρέψει ο Παρασκευάς. Ναι. Δεν θα παίξει μέσα, θα τον χρησιμοποιήσουμε σαν δεύτερο τερματοφύλακα, mm-hmm. αλλά είναι ένα σύν και αυτό. Υπάρχει μία περίπτωση να παίξει και ο Άρης ο Αλεβιζόπουλος, mm-hmm. θα έκανε σήμερα μία δοκιμή να δει πώς πάει το πόδι του. Πρέπει να έχει επιστρέψει, δεν είμαι σίγουρος, κανονικά πρέπει να έχει επιστρέψει και ο Άρης ο άλλος ο Λιμενικός. Ευελπιστώ ότι θα συμπληρώσουμε 10 άτομα αύριο. Εντάξει. Τι ώρα είναι? 3.30 ώρα. Ωραία, οπότε ραντεβού στο γνωστό μέρος, στο γήπεδο του ποτάμου. Βέβαια, ναι. Όπου έχουν μπει και καθίσματα, είδα. Παγκάκια. Τα είδες προχτές που πήγες. Ναι. Εγώ δεν πήγα, οπότε δεν τα έχω δει. Ναι, είχε παγκάκια, τα οποία είναι ψηλά, δεν είναι στους δύο πάγκους. Στο ανάχωμα. Είναι στο ανάχωμα πάνω. Όπου βέβαια δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, παρόλο που ήταν το ντέρμπι. Πολύ περισσότερο κόσμο είχε όταν ήταν το προηγούμενο ντέρμπι Μπεκατσιακός Ματαντόρ. Εντάξει, ναι, πέσε, πιστεύω και ότι δεν γίναν και άλλα παιχνίδια. Δηλαδή δεν είχε πάει ο κόσμος στο γήπεδο είτε για πιο πριν είτε για επόμενο παιχνίδι. Ναι. Και ίσως γι' αυτό ο καιρός πώς ήταν εκείνη τη μέρα. Εκείνη τη μέρα άργησε το μάτς, ενώ μου είχαν πει ότι θα είναι 4.30, τελικά ναι. Άργησε 5 παρα 5. Και βέβαια όταν έφυγε, ναι, είχε 25 λεπτά καθυστέρηση. Ξεκίνησε 5 παρα 5, μετά έπεσε ο ήλιος, είχε και λίγο αέρα, δεν είχε αυτό το τρελό αέρα, αλλά είχε αέρα, οπότε το δεύτερο ημίχρονο ήταν αρκετά κρύο, βέβαια όχι για αυτούς που παίζανε, αλλά για εμάς που παρακολουθούσαμε. Διαιτητής ήταν ο Νίκος ο Μαγουλάς, με επόπτη τον Κατσικογιάννη και τον προπονητή των Κεφαπετριτών, τον κύριο Γαλανάκη. Ναι, ο Πέτρος. Ναι, ο Πέτρος ο Γαλανάκης. Καλά πήγε το διαιτητικό τρίο. Ένα μάτσο το οποίο δεν ήταν τόσο δυνατό όσο ήταν με το ντέρμπι Μπεκατσιακός Ματαντόρ. Δεν πέφτανε κορμιά. Ωραία. Βέβαια και έπαιξε μεγάλο ρόλο και ο διαιτητής στην αρχή είχε λίγο από Champions League όσο και αν είναι τραβηγμένο. Είχε κοινή είσοδο των ομάδων. Πλάκα μου κάνεις. Όχι, το έχει γράψει ο Γιάννης, ο Κατσικογιάννης. Κοινή είσοδο των ομάδων, παράταξη στη μεσαία γραμμή. Χαιρέτησαν και οι δύο ομάδες τους τρεις διαιτητή και τους επόπτες. Χαιρετήθηκαν μεταξύ τους και μετά ξεκίνησε. Ήταν σε καλό πνεύμα. Βέβαια υπήρχε και λίγο γιούχα από την εξέδρα και τι πράγματα είναι αυτά και αν δεν τελειώνεται να και αφήστε αυτά. Αλλά είχε μια μεγάλη επισημότητα το μάτς. Ήταν και το ντέρμπι το οποίο θα έκρινε
το κατά πόσο θα έβγαινε ο πρωταθλητής που όντως βγήκε. Ο Μπεκατζιακός ήταν πλήρης. Ο Τόνος δεν ήταν πλήρης, όσο και αν προσπαθούσε. Δεν έπαιζε ο Νίκος ο Καλλίγερος. Ήταν σε αποθεραπεία από ίωση. Την ίδια ίωση είχε και ο Παναγιώτης, ο μεγαλοοικονόμος Πανάγος. Οπότε δεν παίζαν αυτοί οι δύο. Από τον Μπεκατσιακό είχε έρθει, παρόλο που έπαιζε την προηγούμενη μέρα μάτσο, Χαράλαμπος ο Σάμιος, ο οποίος ουσιαστικά αυτός κέρδισε το παιχνίδι με τα τρία γκολ που έβαλε. Τρία γκολ δικά του, έτσι. Ναι, ουσιαστικά έτσι όπως και τα τρία δικά του. Το πρώτο στο πρώτο ημίχρονο λίγο πριν το τέλος, το 31-32 κάπου εκεί, όπου έκρινε και το μάτς. Βέβαια υπήρχαν και τραυματισμοί μέσα στο παιχνίδι, και ο Μπεκατσιακός στο δεύτερο ημίχρονο τραυματίστηκε ο Μανώλης ο Κασιμάτης, ο οποίος έχει μια κάκωση νομίζω πρέπει να είναι στον αχίλιο τένοντα, σε μια φάση που έγινε όχι πολύ δυνατή. Υπήρχε τραυματισμός στο κεντρικό center back του 1,5 τόνου, δεν θυμάμαι ο Αλέξη ήταν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ο οποίος τραυματίστηκε. Δεν είχαν αλλαγές, ήταν το μάτς λίγο thriller. Οπότε ο Χαράλαμπος πήρε το παιχνίδι πάνω του, έτσι. Εντελώς. Τρία γκολ δικά του. Το μάτς ξεκίνησε ο Τόνος προσπαθώντας να μην δεχτεί γκολ. Γινόντουσαν δυνατές μονομαχίες, όχι αντιαθλητικές, όπως το προηγούμενο μάτς που τις είχαμε καυτηριάσει τότε. Ναι. Και η πρώτη καλή στιγμή ήταν ένα σουτ του Φόρτε, το οποίο πέφυγε γύρω στο μισό με ένα μέτρο έξω από το δεξιό γκολπόστ του τερματοφύλακα του Μπεκατζιακού. Αυτή ήταν η πρώτη σημαντική φάση. Και το φαινόταν το ημίχρονο ότι θα πάει 0-0. Οπότε όλα τα λεφτά ήταν στο δεύτερο. Γίνεται γύρω στο 28 με 30, τραυματίστηκε το κεντρικός αμυντικός του 1,5 τόνου, γίνεται αλλαγή, δεν ξέραν ακόμα τι θα γίνει, και ποιος θα παίξει κτλ. Και ναι, γίνεται μια πάσα από τον Μανώλη που τραυματίστηκε μπροστά, πετάχτηκε ο Χαράλαμπος γρήγορα και έβαλε το γκολ. Οπότε ουσιαστικά εκεί κρίθηκε το μάτς, γιατί μετά υπήρχαν τα προβλήματα, τραυματισμοί, δεν γινότανε. Αλλά αυτά θα τα πούμε μετά το επόμενο τραγούδι, Τάκη. Οπότε είμαστε για το επόμενο. Πάμε. Λοιπόν, Στεριό, να τελειώσουμε και με... Πες μας τα υπόλοιπα για αυτό το παιχνίδι. Ναι, το δεύτερο ημίχρονο... Μάλλον πριν το πεις, συγγνώμη. Από ό,τι μας πληροφορούν εδώ από τα μηνύματα οι φίλοι μας, μας λένε ότι μάλλον και το Πετρίτες Μπυροκυλιακός, ότι ίσως ούτε αυτό θα γίνει αύριο. Οπότε μάλλον είναι ο αετός με τους λοκαλίστες θα γίνει μόνο αύριο. Ναι, θα δούμε. Πάντως αύριο είναι και η κλήρωση, δεν ξέρω τι ώρα. Η κλήρωση για το κύπελλο, έτσι. Το κύπελλο, ναι. Όπου θα βγουν οι νοκάουτ πλέον οι αγώνες. Θα βγουν τα ζευγάρια. Μπορεί να βγει ντέρμπι, μπορεί να μην βγει. Θα ξέρουμε αύριο. Έχεις μάθει, γιατί εγώ δεν έμαθα. Είχαμε κάνει μια σκέψη εδώ την προηγούμενη εβδομάδα με το Γιάννη. Ναι. Αν θα γινόταν κάποια συνάντηση πάλι των αρχηγών, ότι καλό θα ήταν έτσι όπως εξελίχθηκε το κύπελλο, να μην συμπέσουν οι ίδιες ομάδες. Ας πούμε, εμείς έχουμε παίξει με τους Πετρίτες. Αν θα μπει κλειδάριθμος, δηλαδή δεν ξέρω. Γι' αυτό σε ρωτάω, αν έχεις μάθει δεν κάποια ξέρω, πληροφορία. Δεν έχω μάθει τίποτα τέτοιο. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν θα μπουν με κλειδάριθμος κτλ. Αν γίνει με κλειδάριθμος, θα είναι πιο εύκολα. Εντάξει, θα είναι και πιο δίκαιο, πιστεύω, να μην συμπέσουν οι ίδιες ομάδες πάλι έτσι όπως εξελίχθηκε. Τέλος πάντων, πάμε πάλι πίσω στον αγώνα. Ναι, γίνανε φάσεις, όχι και πάρα πολλές. Γίνανε όμως κάποιες φάσεις και στα δύο τέρματα. Προς τα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου, μια ατομική ενέργεια του Χαράλαμπου πάλι πλάσαρε τον Ερμή. Οπότε έγινε το 2-0. Και το 3-0 έγινε με κεφαλιά από τον Χαράλαμπο πάλι. Μια σέντρα του Αλεβιζόπουλα από αριστερά. Νίκησε στον αέρα τον αμυντικό, κρέμασε τον Ερμή
και πήγε στο γάμα και έκατσε και έγινε το 3-0. Βέβαια και από εκεί και πέρα προσπάθησαν να βάλουν και ένα τέταρτο γκολ ο Μπεκατσιακός. Να διευρύνει το σκορ, βέβαια δεν, το τελικό αποτέλεσμα ήταν 3-0. Υπήρχε πρόβλημα στον 1,5 τόνο γιατί γίνανε οι τραυματισμοί. Μετά δεν τους βγαίνανε μέσα οι θέσεις γιατί κατετράβηξαν αναγκαστικά, εφόσον υπήρχε πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας, έπαιζε πίσω φόρτε σε μη φυσική θέση. Οπότε εκεί πιστεύω ότι έγινε. Δηλαδή με το που έγινε ο τραυματισμός στο κέντρο της άμυνας, στην επόμενη φάση μπαίνει το γκολ και εκεί τελείωσαν όλα. Μάλιστα. Προσπάθησαν ο 1,5 τόνο μετά το 2-0 μήπως μπορέσουν να μειώσουν, γιατί τι 2-0, τι 3-0 τι λεπά. Αλλά δεν κατάφεραν να γίνει τίποτα και με φυσιολογικό τρόπο πλέον ο Μπεκατσιακός είναι, από ό,τι βλέπω, αίτητος, μόνο με νίκες, 13-0 το σκορ του, ναι. Με 39 βαθμούς είναι πρώτος στη βαθμολογία. Στους 13 αγώνες, ο 1,5 τόνο. Όλους τους έχει παίξει όλους. Δεύτερος είναι ο Τόνος με 31 βαθμούς και αυτός με όλα τα παιχνίδια. Ακολουθούν οι Ματαντόρ με 28 και ένα παιχνίδι λιγότερο στα 12 παιχνίδια. Λοκαλίστας με 22 και αυτοί στα 12. Αετός με 19 με 12 παιχνίδια. Ρεμάλε 16 βαθμούς στα 12 παιχνίδια. Οι Παλέμαχοι με 14 και αυτοί στα 12 παιχνίδια. Οι Κεφά Πετρίτες 6 βαθμούς με 11 παιχνίδια. Και ο Μπυροκυλιακός 4 βαθμούς με 12 παιχνίδια και αυτός. Υπάρχει κι άλλο ένα μάτς εκτός από αυτά τα τρία της Κυριακής που δεν γίνανε, το οποίο είναι και Κεφαπετρίτες, νομίζω, με ποιον, τους Παλέμαχους είναι. Νομίζω εκκρεμεί ένα με τους Παλέμαχους, ναι. Mm-hmm. Την προηγούμενη φορά, ναι. Γιατί δεν είχε γίνει. Εκκρεμεί αυτό, ακόμα. Και βέβαια, άμα πάμε στο σκόρερ, παραμένει πρώτο σκόρερ ο Αλευζόπουλος ο Ανδρέας με 25 γκολ. Με 10 γκολ διαφορά ακολουθεί ο Φορτιτσανάκης ο Γιώργος και ο Διονύσης. Μετά με 11 γκολ είναι ο Ελμαζάη Γιουλιάν του ΑΕΤΟΥ, ο Αποστόλης από τους Ματαντόρ, ο Μπλένταρ από τους Παλέμαχους. Και μετά έχουμε με 10 γκολ τον Λεωνίδα από τον ΑΕΤΟΥ. Το Μαγουλά το Γιάννη με 8, το Κατσαφλιάκα τον Άρη με 7, τον Μπλέντι 7 και το Γαβαλά τον Αλέκο πάλι με 7. Λοιπόν, είχαμε... Ανέμβαση. Ακροατή, φίλο ακροατή, λέει δεν μπορεί να σας ακούει πλέον εσάς τους δύο, θέλουν το άλλο παλικάρι. Το άλλο παλικάρι είναι δυστυχώς εφημερία, οπότε δεν μπορούσε να έρθει. Ναι. Θα αρκεστεί με εμάς τους δύο να πει στο φίλο μας. Βέβαια είπε και έτσι κάπως σας είπε, αλλά να μην το πούμε καλύτερα. αυτοί οι ακροατές του, οι βαλτοί του φίλου μου, του Γιάννη, της παράγκας του που παίρνουν τηλέφωνα και πεβαίνουν με αυτόν τον τρόπο, δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα λείψω κι εγώ και θα βάζω τους κολλητούς μου να παίρνουν τηλέφωνα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε μείνει στα 6 γκολ. Λοιπόν, είναι ο Κουσούρης ο Νίκος, Βλαντής Αντώνης από τον Τόνο, ο Κοντολέων Δημήτρης από τους Λοκαλίστας, ο Χλαμπέας ο Βαγγέλης από τον Μπεκατζιακό, στα 5 γκολ ο Φρυλίγκος ο Γιώργος και πρωτονοτάριος, εγώ δηλαδή, Τζάνες, Πολ, Τζορτζόπουλος Θανάσης. Μαγουλάς ο Τύρης με 4, ο Εντρίτ με 4, Φατσέας Ορέστης με 4, Γιαννιώτης Αλέξανδρος με 4. Γκρέμι Παναγιώτης με 4, ο Άλμπε από τους Πετρίτες με 4, ο Κασιμάτης Μανώλης από τον Μπεκατσιακό με 4, Σάμιος Θανάσης με 4, ο Λέντι με 4, Σάμιος Χαραλάμπος με 4, τα τρία προχτές, ο Φαρδούλης ο Ντίνος με 3, Βασιλάκης Μάνος 3, ο Κασιμάτης Νίκος στους Ρεμάλ πηγαίνει έρχεται, δεν έχει βρει τον εαυτό του ακόμα, Ρεμάλ Λοκαλίστας πάλι Ρεμάλ με 3 γκολ και αυτός, ο Όλια τους Παλέμαχους με 3, ο Καψάλης ο Γιώργος με 3, ο Τσάκο Ιάσονας με 3 και ο Όλης από τον Αετό με 3. Λοιπόν, οπότε... είπαμε για το μάλλον ότι δεν θα γίνει και ο Πετρίτες Μπυροκυλιακός αύριο. Mm-hmm.
και θα πάμε. Δεν έχω φέρει τώρα μαζί την επόμενη αγωνιστική, οπότε δεν ξέρω, δεν θυμάμαι και τα παιχνίδια, Στεριό. Αυτό που ξέρω για τους Ρεμάλ είναι ότι έχουν ρεπό. Οι Ρεμάλ έχουν ρεπό. Ναι, στο επόμενο, την Κυριακή δηλαδή, είναι ρεπό οι Ρεμάλ. Έτσι σου λες, μου είπε ο πρόεδρος. Βλέπω εδώ πέρα ότι και η ομάδα μας στο Facebook συνεχώς αυξάνεται, έτσι. Η ομάδα. Η σελίδα στο Facebook. Α. Έχει φτάσει πλέον 642 μέλη. Αφού κατρακυλάνε, λέει, τα νούμερα ο έτερος. Έτσι σου γράφει κάθε φορά. Έτσι μου γράφει κάθε φορά. Όταν λείπει, κατρακυλάνε, και όταν είναι εδώ, εκτοξεύονται. Να προσέχει να μην χτυπήσει από την κατρακύλα, του είπα κι εγώ. Να πάμε τα έξε μουσικουλιά. Να πάμε. Να πάμε. Όσο εσείς ακούγατε το τραγουδάκι, ο φίλος ακροατής που έχουμε καταλάβει και ποιος είναι ξαναπήρε τηλέφωνο και μας είπε να κάνουμε μια εκπομπή για κέντυμα. Φίλε μου, εμείς κεντάμε μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, και επειδή η τεχνολογία έχει προχωρήσει, μπορεί να μην λες το όνομά σου, αλλά να ξέρεις ότι τα νούμερα φαίνονται στο τηλέφωνο. Να πούμε και την καλησπέρα μας στο νοσοκομείο, σε όλη τη βάρδια που μας ακούει εκεί πέρα, και δεν πειράζει που παίρνει και κάποια τηλέφωνα κάποιοι. Εμείς τους αγαπάμε όλους. Όχι, δεν θα το διαβάσω αυτό το μήνυμα, δεν είναι να βγει στον αέρα. Λέει για τον ακροατή που πήρε τηλέφωνο. Θα διαβάσω το μισό που λέει ότι είμαστε καλύτεροι και ευτυχώς που λείπει, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, γνωρίζουμε ποιος είσαι. Σε έχει πάρει κατρακύλα. Κατάλαβε, Στεριό. Κατάλαβα, η γνωστή παράγκα. Η γνωστή παράγκα πάλι. Επιβαίνει να μας πει. Δεν ξέρω ποιοι είναι βάρδια σήμερα, παιδιά. Τα χαιρετίσματά μας σε όλους στο νοσοκομείο. Ξέρω ότι εφημερεύει μόνο ο Γιάννης, δεν ξέρω ποιοι είναι βάρδια αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνος, είναι μαζί με άλλον. Είναι δύο σήμερα. Γιατροί. Με ποιον είναι? Ξέρω, πάντως δεν είναι μόνος του. Ποιον είναι δύο ή... Να πούμε τα χαιρετίσματά μας και στο Χαϊδάρι που μας ακούνε. Και τώρα που είπα και Χαϊδάρι, θυμήθηκα να πω ότι το άλλο Σαββατοκύριακο, 4-5-6 του μηνός, ο σύλλογος του νοσοκομείου θα δώσει ένα φιλικό παιχνίδι στην Αθήνα με το σύλλογο εργαζομένων του νοσοκομείου του Δαφνίου. Πάμε καλά από συμμετοχές, από όσο γνωρίζω. Είχαμε κάποιες ελλείψεις, επειδή ως γνωστόν δεν μπορούμε να συμπληρώσουμε σαν νοσοκομείο ομάδα από μόνοι μας. Υπάρχουν κάποιες συμμετοχές και θα πάμε να παίξουμε τη ρεβάνς, Στεριό. Με το γνωστό βίντεο. Με το γνωστό βίντεο, ναι. Είχαμε έρθει τότε 4-4 εδώ. Ναι. Και παίξαμε τη μίσανε και πέναλτι για να βγει ένας νικητής. Είχαμε χάσει τότε στα πέναλτι. Ναι. Δεν έχει βέβαια καμία σημασία. Θα πάμε να δώσουμε τη ρεβάνς τώρα και ευελπιστώ ότι αυτή τη φορά δεν θα παίξουμε πέναλτι. Νομίζω ότι θα το πάρουμε το παιχνίδι εκτός έδρας. Αντάλλαγμα. Ήδη ο Γιάννης έχει μεσολαβήσει για να δεις πόσο που φτάνει η παράγκα. Με και ο διαιτής είναι... Όχι, δεν έχουμε ασχοληθεί καν με τη διαιτησία, δηλαδή. Απλά έχει μία πρώην συνάδελφο που δουλεύει στην Ικεία, ναι. Και ο άντρας της δουλεύει στο Δαφνί και παίζει και μπάλα, ναι, στην ομάδα. Και την έχει βάλει να μεσολαβήσει ώστε να χρηστέψει τη μισή ομάδα. Κατάλαβα. Θα έχουν πάρει φάρμακα. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Τα λέει ο Γιάννης. Τα είπε στον αέρα στην εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα εδώ. Δεν ξέρω. Τελικά φοβάμαι μήπως δώσει λάθος οδηγίες και. Και πάρουν φάρμακα και γίνουν αλόγα μέσα στο κύπελο. Και γίνουν τούρμπο. Κατάλαβα. Και βέβαια παίζεται 11x11.
Εκεί είναι 11x11. Mm-hmm. Θα παίξουμε σε γήπεδο που είναι μέσα στο νοσοκομείο του Δαφνιού. Mm-hmm. Το θυμάμαι από πιτσιρικάς, γιατί είχα μεγαλώσει εκεί λίγο πιο πάνω το mm-hmm. ίδρυμα αυτό. Και είχαμε το ελεύθερο σαν πιτσιρικάς και μπαίναμε μέσα εκεί και παίζαμε μπάλα. Χώμα είναι. Χώμα, ναι. Και γινόταν σαν προπονήσεις από πολλές ομάδες τότε. Και τι ώρα είναι το μάτς? Πέρα. Το μάτς είναι το Σαββάτο 5 του μηνός ή το 10 το μεσημέρι. Ωραία. Όσοι μας ακούνε και από Αθήνα. Βέβαια, όσοι μας ακούνε και θέλουν να το παρακολουθήσουν από Αθήνα, πολύ ευχαρίστως να έρθουν εκεί. Mm-hmm. Με μια επιφύλαξη ότι θα μπουν, δεν ξέρουμε αν θα βγουν, έτσι. Α, κατάλαβα. Νομίζω να έχει κενά το ίδρυμα. Μάλλον θέλει να διώξει κόσμο και έχει να πάρει κενά. Ναι, έτσι που είναι τα πράγματα στην υγεία, από ό,τι μαθαίνω, κλείνουν τμήματα σιγά σιγά και εκεί. Mm-hmm. Δεν κλείνει τελικά σαν νοσοκομείο, όπως είχε ανακοινωθεί εξ ολοκλήρου, αλλά κάποια τμήματα μαθαίνω ότι πάνε σε άλλα νοσοκομεία. Τέλος πάντων, στο... Οπότε έχετε αναχώρηση Παρασκευή, Σάββατο μας και Κυριακή επιστροφή. Θα φύγουμε, ναι, Παρασκευή 4 του μηνός με το Πορφυρούσα και θα γυρίσουμε την Κυριακή. Οπότε λογικά πάλι και το Σαββατοκύριακο θα έχει αγωνιστική. Κοίταξε, δεν ξέρω αν θα έχει αγωνιστική. Θα εισηγηθούμε τουλάχιστον το... οι παίχτες που θα μας πλαισιώσουν από τις υπόλοιπες ομάδες να μην γίνουν αυτά τα παιχνίδια. Θα το κάνουμε μια σύγκριση στην Οργανωτική Επιτροπή. Πιστεύω να το κάνουν δεκτό. Mm-hmm. Από το νοσοκομείο, εντάξει, θα λείπει από τους Ρεμάλ, δηλαδή θα λείπει ο Γιάννης, θα λείπει ο Νίκος. Ο Νίκος. Σίγουρα θα λείπω εγώ. Οι λοκαλίστας... δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι έχουν και. Όχι, δεν έχουν εκείνη την ημέρα. Καλό θα ήταν να μην γίνουν. Ή αν γίνει την προηγούμενη κάποιο κύπελο, δεν ξέρω τι και πώς. Ανάλογα, θα δούμε τις συμμετοχές ποιες είναι. Βέβαια και ημερομηνία, γιατί είναι 4, 5, 6 αυτό το τρίμερο που θα λείπετε. Μετά πιάνει το Σάββατο του Λαζάρου και η Κυριακή των Βαΐων. Μετά είναι οι γιορτές. Ναι, οπότε προβλέπω ότι θα γίνει πάλι μια μεγάλη παύση. Πάλι παύση με τα γνωστά αποτελέσματα. Τα γνωστά αποτελέσματα είναι ότι στην πρώτη αγωνιστική μετά από αυτές τις διακοπές όλοι σερνόμαστε. Όλοι. Και αυτή τη φορά δεν θα είναι μόνο κουραμπιέδες. Αυτή τη φορά θα είναι βαριά τα πράγματα. Ναι, αρνιά, κατσίκια. Έχει φτιάξει και ο καιρός, οπότε... Λοιπόν, και επιτέλους να σου πω, Στεριώ, σήμερα... με την ευκαιρία που λείπει ο Γιάννης, με την ευκαιρία ότι δεν είχαμε και πολύ μεγάλη θεματολογία, μπορώ να βάζω μουσική. Πάμε ρε Τάκη να ακούσουμε ένα τραγούδι. Πίσω στο στούντιο πάλι, να διαβάσουμε και μερικά μηνύματα που έχουν έρθει. Το πρώτο αφορά τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε και λέει η Στεριώ ότι οι φωνές μας, λέει, γράφουν πιο ωραία στο μικρόφωνο, όχι σαν τον άλλον το Χότζα. Ποιο να εννοούν να λέγει. Έλαντε. Ε, έλαντε. Δεν ξέρω ποιο. Είναι ο Χότζα στο μιναρέ. Δεν ξέρω. Ας αναρωτηθούν. Λοιπόν, μας ρωτάει ο Θανασάκης αν τελικά ο Νίκος είναι δικός τους και έχει δικαίωμα συμμετοχής. Θανασάκη, από όσο ξέρω, ναι. Στο πρώτο ερώτημα, στο δεύτερο πιθανόν, ναι. Μας ήρθε και το πρόγραμμα τώρα. Λοιπόν, και επειδή εμείς μπορεί να είμαστε στον αέρα, φίλε ακροατή, με το πλέξιμο, αλλά κάνουμε και το κέντυμα, ναι. Με το κέντυμα, ναι. Αλλά κάνουμε και ρεπορτάζ. Να σου πω λοιπόν ότι η επόμενη αγωνιστική είναι οι Πετρίτες με τους Ματαντόρ, οι Παλέμαχοι με τον Αετό, οι Λοκαλίστας με τον Τόνο και ο Μπεκατσιακός με το Μπυροκυλιακό. Και όπως σου είπα, οι Ρεμάλ έχουν ρεπό. Οι Ρεμάλ ρεπό. Και να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη που μας έστειλε το πρόγραμμα. Και να το απαντήσουμε και όλα στο ερώτημά του, ότι Δημήτρη, για το κύπελο που μας ρωτάς, πότε θα γίνει η κλήρωση, πιθανόν αύριο. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι θα γίνει αύριο. Το μόνο που δεν διευκρίνησαμε είναι αυτό που είπες, ότι μήπως μπει κλειδαρίθμος. Αυτό η λεπτομέρεια δεν την έχουμε μάθει.
Δεν ξέρω αν όταν θα γίνει η κλήρωση θα μαζευτούν πιθανόν και όλοι οι αρχηγοί των ομάδων. Έτσι δεν γίνεται συνήθως. Συνήθως έτσι γίνεται. Οπότε πιστεύω ότι μάλλον ο Γιάννης που το συζητάγαμε εδώ θα το θέσει στους υπόλοιπους αρχηγούς και ίσως να περάσει. Δεν ξέρω, με ένα λογικό μου αφού μου ακούγεται. Θεωρώ ότι ο Σαββατοκύριακο εγώ θα λείπω. Οπότε θα λείπεις αυτό το Σαββατοκυριακό. Ναι, θα περάσω απέναντι Νεάπολη. Θα λείπεις για το Σαββατοκυριακό, έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει. Οπότε μην γίνει παρανόηση. Ναι. Που σημαίνει ότι στην επόμενη εκπομπή δεν θα μπορώ να ξέρω ούτε τα μάτς, ούτε τι έγινε, ούτε να κάνουμε ανάλυση. Οπότε αυτοί που ο πληρώνονται Γιάννης, να πάνε στο γήπεδο να τα δουν τα παιχνίδια. Τόσο Κυριακή στο εμείς γήπεδο. Εμείς που το κάνουμε οικειοθελώς και αφιλοκερδώς. Μπράβο. Είμαστε τελικά οι μόνοι που είμαστε κάθε εβδομάδα σταθεροί εδώ πέρα και άλλοι πληρώνονται τελικά. Ναι, και αυτοί που πληρώνονται φυσικά δεν ξέρουν και τι έχει γίνει στα μάτσα. Οπότε την Κυριακή πρέπει να είναι ο κ. Χατζηκογιάννης στο γήπεδο και να επιμεληθεί όλου του ρεπορτάζ, των φάσεων κτλ. Για την αγωνιστική αυτή. Τώρα κατάλαβα γιατί είχε γράψει στο Facebook προχτές ότι την περασμένη εβδομάδα ότι όλοι στο γήπεδο να δούνε το παιχνίδι με το Τόνο Μπεκατσιάκο. Γιατί? Γιατί θα παίζει επόπτης αυτός. Ναι, έπαιξε. Γι' αυτό φωνάζει τον κόσμο στο γήπεδο. Και γι' αυτό δεν είχε και κόσμο το γήπεδο. Να λοιπόν που τώρα το σκέφτηκα, μου λύθηκε η απορία. Είπα και εγώ, Κυριακή να μην έχει κόσμο το γήπεδο, δεν γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν. Και θα συνεχίσουμε με τα γνωστά τραγουδάκια που βάζουμε τα, δυνατά, τα πολύ ωραία. Τα πολύ δυνατά σήμερα. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα Στέργιο βάζαμε, είχαμε αφιερώσει την εκπομπή όλη στο Γιάννη. Ναι. Λόγω ότι παίξαμε ιταλικά τραγουδάκια. Ναι, οπότε σιροπιάσατε εδώ. Και μετά μας είχε και παράπονα, κατάλαβες. Τι ήθελε. Ε? Δεν του διαλέξατε σωστά τραγούδια ή εκείνος τα είχε διαλέξει. Διαλέξαμε τραγουδάρες, μέχρι συγχαρητήρια μας στείλαν οι ακροατές μας. Ναι. Αλλά έχει και παράπονο, γιατί ο άνθρωπος δεν ξέρει από μουσική. Όπως δεν ξέρει από μπάλα, δεν ξέρει από πολλά πράγματα, δεν ξέρει και από μουσική. Παρόλο που είναι Ιταλοανατροφής. Ναι, όντως. Πάμε τα εκεί. Εάν δεν ήθελα να χαλάσω απόψε αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια που ναι. ακούμε Στέλιο, θα αφιέρωνα στο φίλο αυτό που παίρνει συνέχεια τηλέφωνο που ξαναπήρε πάλι και μας είπε ότι άλλοι δουλεύουν και άλλοι κάνουν εκπομπές και τα σχετικά. Θα του έβαζα το φίδι του Παντελίδη, θα το αφιέρωνα με τα καλά του λόγια που μας λέει συνέχεια. Μην θα ακούσει τη γλώσσα του και δηλητηριαστεί. Ναι, πρέπει να προσέχει. Τι να κάνουμε ρε φίλε, όλοι δουλεύουμε, στον ελεύθερό μας χρόνο κάνουμε και κάτι άλλο. Τώρα αν εσύ βρίσκεις σε δικαιολογίες συνεχώς και είσαι συνεχώς στη δουλειά, τι να σου πω. Τέλος πάντων. Είπαμε λοιπόν Στέργιο και την επόμενη αγωνιστική που μας κατηγόρησε η γνωστή παράγκα ότι δεν την ξέραμε κιόλας. Φτάνουμε και στο τέλος εκπομπής σιγά σιγά. Να πούμε ότι μετά ο Τάκης εδώ απόψε στην εκπομπή διαλογισμούς φιλοξενεί το υποψήφιο δήμαρχο, κύριο Χάρο, Μανώλη Χάρο, σε μια συνέντευξη μαζί με τον Πέτρο τον Τζολάκο. Τάκη, σωστά τα λέω. Πολύ σωστά. Ακριβώς έτσι. Να πούμε ότι... Και θα είναι και πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, όσοι θέλουν να την παρακολουθήσουν. Εννοείται. Ναι. Είναι ένα νέο πρόσωπο στη πολιτική σκηνή. Ακριβώς. Κλείσαν οι υποψηφιότητες ή ακόμα είναι ανοιχτές? Κοίταξε, έχουν βρεθεί 4 μέρη τώρα. Τώρα αν ανέβει δεν ξέρω. Μέχρι πότε έχουν περιθώριο? Δεν νομίζω πάρα πολύ ακόμα. Δεν νομίζω να ανέβει κι άλλο. Ήδη θεωρώ ότι για τον νησί είναι αρκετοί. Βέβαια. 4 υποψήφοι. Και η άποψή μου είναι ότι δεν θα καταλήξουν εκεί όλοι. Άποψή μου. Δεν ξέρω εγώ, έτσι κι αλλιώς εγώ είμαι πάνω, οπότε στις εκλογές πάλι θα λείπω, οπότε δεν θα είναι άλλος δάκτυλος, θα είναι επειδή πρέπει να πάω πάνω για τις εκλογές.
Να ασκήσω το εκλογικό μου δικαίωμα. Λοιπόν, να στείλουμε, γιατί ξέρω ότι μας ακούει αυτή τη στιγμή, τα χαιρετίσματά μας και στον Πέτρο το Τζολάκο. Ήμασταν εδώ πριν μερικές μέρες, κάναμε άλλη μια εκπομπή άλλου περιεχομένου πάλι στέριο. Δεν έκανα εγώ την εκπομπή για να μην παρεξηγηθώ, γιατί με πήρανε κάποιοι, είχε κάνει μια ανάρτηση ο Τάκης στο Facebook και παραπλανηθήκανε από τη φωτογραφία που είχε βάλει ο Τίμο και με πήρανε τηλέφωνο, μου λέει θα κάνεις και άλλη εκπομπή. Κάνεις και άλλη εκπομπή, λέω όχι παιδιά, δεν θα κάνω άλλη εκπομπή. Καλεσμένος λέμε στην εκπομπή. Και μιλήσαμε περί συλλόγου του εργαζομένων του νοσοκομείου. Σχετικά με την πρωτοβουλία. Όχι, ναι, μιλήσαμε σχετικά με τα σεμινάρια που είναι να γίνουν των απεινιδωτών, τα οποία έχουμε κατασταλάξει πλέον σε όχι σε ακριβή ημερομηνία, αλλά θα γίνουν αρχές του Ιουνίου. Και τώρα που το θυμήθηκα, για άλλη μια φορά θα πω ευχαριστώ πολύ, γιατί εκείνο το βράδυ ανακοινώσαμε ότι θα ζητήσουμε και κάποιους χορηγούς για να καλύψουμε έξοδα για τα, δηλαδή εισιτήρια, διαμονή, διατροφή για τους εκπαιδευτές. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την Πολίνα τη Σοφίου από τα Λογοθετιάνικα, το εστιατόριο Πολίνα, η οποία κατευθείαν, δεν προλάβα να το πω ρε Στέργιο, κατευθείαν πήρε τηλέφωνο η γυναίκα και προσέφερε τα γεύματα. Χωρίς να της έχουμε πει ούτε πόσα άτομα θα είναι, πόσες μέρες θα μείνουν, τίποτα. Και το κάνει, πρέπει να το, πω, να το μαθαίνει ο κόσμος, ότι το κάνει κάθε φορά, έτσι. Κάθε φορά που θα πούμε ότι ζητάμε κάτι για το σύλλογο, η Πολίνα είναι στην πρώτη γραμμή. Θες να πούμε κάτι άλλο περί ποδοσφαίρου, Στέργιο? Τι, η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί, θα δούμε πότε. Καλά, δεν ξέρω, θα μείνουν σε κρεμότητα. Δεν θα γίνουν, αύριο θα γίνει μόνο ένα παιχνίδι από τα τρία. Δεν ξέρουμε τώρα για πότε θα πάνε τα υπόλοιπα. Την άλλη εβδομάδα θα γίνουν τα τέσσερα μάτς. Θα δούμε. Νομίζω ότι η επόμενη αγωνιστική, έτσι όπως τη βλέπω, το ντέρμπι της αγωνιστικής μάλλον θα είναι λοκαλίστα Τόνος. Ναι, έτσι το βλέπω και εγώ. Τώρα βέβαια αν είσαστε αρτιμελείς και καταφέρετε, γιατί μετά από πολλές μέρες, πόσο καιρό έχετε να παίξετε, τρεις εβδομάδες? Μισό από μήνα. Με προπονείς καθόλου στη μέση? Με καθόλου προπονείς στη μέση. Ω, τέλεια. Για να δεις πόσο συγκροτημένη η ομάδα είμαστε. Ναι. Τον τελευταίο καιρό είχαμε κανονίσει τη Δευτέρα να γίνει μια προπόνηση. Χτες. Ναι. Ναι. Έστειλε ο αρχηγός μας τα μηνύματα ως συνηθίζει στα κινητά όλων, ότι Δευτέρα 2,5 ώρα στο γήπεδο για προπόνηση. Και πήγε μόνο ένα άτομο. Ο αρχηγός? Όχι, ούτε ο αρχηγός δεν πήγε. Ούτε ο αρχηγός δεν πήγε. Ο προπονητής ήταν εκεί. Ο προπονητής μας έχει δώσει το ελεύθερο στις προπονήσεις, μας έχει δώσει πρόγραμμα. Α, κατάλαβα. Γιατί δεν μπορεί, είναι και αυτός πολύ φορτωμένος εργασιακά και δεν μπορούσε να παραστεί και δεν έρχεται στις προπονήσεις τον τελευταίο καιρό, γιατί δεν γίνονται κιόλας. Κατάλαβα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, μετά από ένα μήνα η ομάδα μας θα μαζευτεί αύριο, όσοι μαζευτούμε. Κατάλαβα. Και έχετε μάτς και δούμε την Κυριακή. Ποιοι έχουν μείνει αρτιμελείς. Τετάρτη και Κυριακή μάτς. Τετάρτη και Κυριακή. Αυτά δεν γίνονται, βέβαια, τέλος πάντων. Κοιτάξτε να δεις, ομάδες επίπεδου σαν Champions League δεν πτωούνται από αυτά. Κατάλαβα. Το πολύ πολύ τη Κυριακή το πάρουμε αναβολή. Την Κυριακή να μην μπορεί να κουνηθεί κανένας. Κατάλαβα. Πάμε για άλλη αναβολή. Δεν έχουμε δικαίωμα για άλλη. Εντάξει, άμα δεν συμπληρώνεται, τι θα γίνει? Μάλλον θα χάσουμε στα χαρτιά ή νομίζω μέχρι 6 άτομα ότι παίζει, γίνεται το παιχνίδι. Ναι, αλλά άμα έχετε ντέρμπι. Και τι να κάνουμε. Αν δεν μπορούμε να πάρουμε αναβολή, θα κατέβουμε έστω και 6 άτομα και θα το παίξουμε. Ούτως ή άλλως έχουμε αποδείξει ότι είμαστε ομάδα που δεν κολλώνει με 1-2 ελλείψεις. Κατεβαίνουμε και χωρίς αλλαγές στον πάγκο. Κατάλαβα. Οπότε αύριο θα δούμε σε τι κατάσταση θα είσαστε. Λοκαλίστας αύριο, αετός είπαμε. Αετός λοκαλίστας. Ο αετός έχει κάνει προπόνηση, γιατί έπαιξε 3 μάτς στο κύπελο.
Είχαν την καλύτερη παρουσία από όλες τις ομάδες στο κύπελο. Οπότε σας περιμένει ένα δύσκολο. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι σίγουρα. Παρόλο ότι, αν θυμάμαι καλά, το πρώτο παιχνίδι το είχαμε πάρει 4-0. Ναι, αλλά έχουν γίνει από τότε που έχω έρθει, έχουν γίνει πολλές ανατροπές. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε. Είμαστε, όπως σου είπα, ένα μήνα χωρίς παιχνίδια, χωρίς προπονήσεις. Και από αποτελέσματα, νομίζω, 2 ήττες έχετε τελευταία 3 μάτς. Ναι. Και μια ισοπαλία. Είχαμε 2 ήττες συνεχόμενες. 2 ήττες συνεχόμενες. Οπότε θα δούμε αύριο 3.30 ώρα. Ο καιρός θα είναι καλός, δεν έχει πει τίποτα. Δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου τα δελτία. Όχι, έχει πει καλό. Την Πέμπτη λέει υπάρχει κάτι για πιθανότητες, αλλά εντάξει. Σαββατοκύριακο βέβαια θα έχει αρκετό αέρα. Βοριά οχτάρι. Α. Ναι, την Κυριακή. Ελπίζω να επιστρέψω τη Δευτέρα και να μην. Να μια καλή δικαιολογία για αναβολές. Βέβαια θα είναι βορειά, θα είναι δυτικός. Δηλαδή αν δεν έρθει τη Δευτέρα να μην ανησυχήσουμε, έτσι θα είναι λίγο καιρό. Δεν θα έχει μπει η Πορφυρούσα. Αλλά με βορειά δεν έχει θέμα η Πορφυρούσα, έρχεται με οχτάρι. Δεν θα έχουμε θέμα. Ωραία. Εγώ να πω ότι είναι η μοναδική φορά από όλες τις εκπομπές που έχουμε κάνει μέχρι τώρα που θα παίξω όλα τα τραγούδια που έχω φέρει μαζί μου. Μπράβο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Γιάννη, σου εύχομαι αγόρι μου να εφημερεύει σε κάθε εκπομπή. Να ακούμε και λίγο μουσική. Πάμε μετά και να ακούσουμε και το τελευταίο. Πίσω λοιπόν στο στούντιο Στέργιο, να στείλω τα χαιρετίσματά μου στη Σύρο, στην Κατερίνα και στο Σπάρτακο, να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Θόδωρο, παραλίγο να τον ξεχάσω πάλι τον κύριο Θόδωρο, είναι φανατικός ακροατής μας ο κύριος Θόδωρος. Κλείνοντας την εκπομπή, να πω ότι ευχαριστούμε όλους αυτούς τους ακροατές και φίλους, φίλες που μας στηρίζουν, μας στέλνουν τα μηνύματά τους, επικοινωνούν μαζί μας και ακόμα και οι παρατηρήσεις που μας κάνουν όταν βρισκόμαστε σε προσωπικό επίπεδο μας ευχαριστεί ακόμα και αυτό, γιατί σημαίνει ότι ο κόσμος την ακούει την εκπομπή και ότι πάει καλά. Να σου λέω χαιρετήματα και η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον κύριο Κατσικογιάννη και την επόμενη. Ναι, την επόμενη. Του είχα αφιερώσει την προηγούμενη. Του αφιερώνω και εγώ αυτήν. Και στην επόμενη θα είναι είτε μόνος του είτε μαζί σου. Θα δούμε. Τον κόβω την επόμενη εκπομπή να το στείλω μόνο του. Τα χαιρετίσματά μου και στη Μερούλα. Δεν σε ξέχασα, Μερούλα. Εντάξει, συγγνώμη. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, η εκπομπή έφτασε στο τέλος της για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Αρχίζει το Μάτς στον Άντελιν FM 107,3. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από εμάς την καληνύχτα μας. Καλή συνέχεια στην επόμενη εκπομπή εδώ με τον Τάκη και τον Πέτρο, στην εκπομπή Διαλογισμούς. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή απόψε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Να είστε καλά, καλό βράδυ και από μένα. Διακογιάννη η φωνή, αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι.